Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Είναι ο κύριος Νεκτάριος Τσέπας μαζί μας, τον οποίον καλωσορίζουμε, καλημερίζουμε και του ευχόμαστε καλή χρονιά και υγεία. Καλημέρα σε όλους και καλή χρονιά με υγεία να έχουμε. Και βεβαίως κάθε καλοκαίρι, σε κάθε περίοδο δύσκολη, αντιπυρική περίοδο, οι εποχικοί πυροσβέστες είναι αυτοί που σε μεγάλο βαθμό βγάζουν κυριολεκτικά τα κάστανα από τη φωτιά και μας σώζουν από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και θέλω να ξεκινήσω με ένα πρώτο ερώτημα για το πόσο εύκολο είναι αυτό και για το πόσο εύκολο είναι κανείς να είναι αυτό που λέμε γενικά πυροσβέστης. Και δεν μιλάμε για επάγγελμα, εδώ πλέον μιλάμε για ένα λειτουργήμα. Δεν ακριβώς. Είναι επάγγελμα όπως πολλοί μπορεί να φαντάζουν. Ακριβώς. Δεν είναι εύκολο, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δεν θα σταθώ μόνο στους εποχικούς πυροσβέστες, είναι για όλους τους συναδέλφους. Όσοι μπορούν και βοηθούν, για τους μόνιμους, τους πενταετής, εμάς τους εποχικούς και οι εθελοντές, όλοι βοηθάμε σε όλο αυτό. Προσπαθούμε για το καλύτερο, για τον συνάνθρωπο. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, πρώτα απ' όλα για τη ζωή και μετά για τα υλικά αγαθά, δηλαδή σπίτια, αυτοκίνητα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας, όσο μπορούμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Να έρθουμε όμως και σε τοπικό επίπεδο όσον αφορά την Ετωλοακαρνανία, όσον αφορά το Αγρίνιο και γενικότερα τους δήμους μας. Αυτή τη στιγμή πώς είναι οι εποχικοί πυροσβέστες στην περιοχή μας και βεβαίως πόσους από αυτούς εσείς και ως τομεάρχης εκπροσωπείτε? Στο νομό μας είναι οι υπηρεσίες εδώ του Αγρινίου, της Αμφιλοχίας, της Ναυπάκτου και του Μεσολογγίου μαζί με τα κλιμάκια από αυτές τις υπηρεσίες και απασχολούμαστε 35 εποχικοί πυροσβέστες σε αυτές τις υπηρεσίες του νομού μας. Είναι ικανοποιητικός αυτός ο αριθμός? Επαρκεί, θέλω να πω, και αν όχι, πώς μπορεί να αλλάξει? Σίγουρα δεν επαρκεί αυτό, δηλαδή φαίνεται πανελλαδικά αυτό, ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πυροσβεστική και αυτό φαίνεται και από το ΦΕΚ που έχει βγει πρόσφατα κιόλας, που έχει βγει για 3.630 θέσεις, ότι είναι τα οργανικά κενά της πυροσβεστικής και ότι πρέπει να αυτά τα κενά να καλυφθούν άμεσα κιόλας. Προς το παρόν βλέπετε κάποια κίνηση, θα καλυφθούν αυτά τα κενά? Προσπαθούμε να δούμε αυτό, περιμένουμε κάποια ενημέρωση από την κυβέρνηση, από το αρχηγείο, περιμένουμε να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι σε συνδυασμό με αυτό το οποίο μας λέτε τώρα και βλέποντας εδώ μπροστά μου και μία ανακοίνωση του Πανελληνίου Σωματείου, περιμένει το Πανελληνίου Σωματείου και φυσικά περιμένετε όλοι σας ξεκάθαρες απαντήσεις για τον σχεδιασμό που υπάρχει ως προς την αξιοποίησή σας. Και σε κριτήρια ηλικιακά, αλλά και για το αν θα υπάρξουν και περαιτέρω προκηρύξεις. Αυτό περιμένουμε. Περιμέναμε δηλαδή να περάσει, να έρθει το νέο έτος, να δούμε μήπως υπάρξει κάποια ενημέρωση. Και το μέλημά μας, αυτό που θέλουμε είναι να αξιοποιηθούμε όλοι και να αξιοποιηθούμε ανεξάρτητα από την ηλικία. Να αξιοποιηθούμε όλοι ανεξαρτήτου ηλικίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει όριο, φαντάζομαι. Υπήρχε σε προηγούμενες προκηρύξεις και προσπαθούμε να μην υπάρξει τώρα, γιατί υπάρχει και άλλος κόσμος που είναι εποχική. Από τους 2.500 που είμαστε πανελλαδικά, υπάρχει κόσμος που είναι 30, 35, 40 χρονών, 45, που αυτό έχει γίνει με τις προσλήψεις σαν εποχική που μας έχει πάρει με κριτήρια ηλικία 40 και 45 χρονών. Φυσιολογικό δεν είναι με τον πάροδο του χρόνου να έχει μεγαλώσει αυτός ο κόσμος? Δεν πρέπει να αξιοποιηθούν? Δεν πρέπει να μπει ηλικιακό κριτήριο κάτω από αυτή την ηλικία που μας είχε πάρει σαν εποχικούς? Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε και επισημαίνετε, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαρίσει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι. Περιμένουμε. Φανταστείτε τώρα πόσες οικογένειες, 2.500 εποχικοί είμαστε, πόσες οικογένειες περιμένουν να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον μας. Και σε μία περίοδο και σε χρόνια δύσκολα. Δύσκολα. Δύσκολα όπως το είπατε.
να κάνουμε μια αποτίμηση, γιατί έχουμε μπει στο 23, αλλά να κάνουμε μια αποτίμηση του έργου σας και των δράσεών σας γενικότερα και το τι είναι αυτό που κρατάτε και το μήνυμα που θέλετε να στείλετε για τα όσα βιώσατε το 2022. Είναι όλα τα χρόνια. Και όχι μόνο. Μόνο. Είμαστε κάποια παιδιά από το 2019 που ήταν η αρχική προκήρυξη που μας προσλάβανε. Και κάποια παιδιά είναι το 2020 και παίρνει επιλαχόντες κάθε χρόνο. Δηλαδή, αναλόγως τα κενά που υπάρχουν, παίρνει επιλαχόντες. Η περσινή χρονιά δεν ήταν τόσο δύσκολη όσο πρόπερση, που θυμόμαστε τι είχε γίνει. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο αυτό το έργο. Προσπαθούμε πάντα όλοι μας για το καλύτερο και πλέον οι εποχικοί πυροσβέστες δεν βοηθάνε, δεν επικουρούν. Έχουν ανάλογα καθήκοντα με ένα μόνιμο πυροσβέστη. Mm-hmm. Κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα που αυτό έχει γίνει με τη δικαιοδοσία. Με αυτή τη δικαιοδοσία μας την έχει δώσει το κράτος, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση. Μας έχει δώσει αυτό το δικαίωμα να μπορούμε να κάνουμε κι εμείς τα ίδια πράγματα. Απλά δεν έχουμε τον ίδιο εξοπλισμό που έχει το μόνιμο προσωπικό και δεν έχουμε την ίδια εκπαίδευση που θα έπρεπε να έχει γίνει. Δεν έχουμε σωστό εξοπλισμό και δεν έχουμε σωστή εκπαίδευση γι' αυτό. Κατά κάποιο τρόπο αισθάνεστε σαν να θεωρήσετε πυροσβέστες δεύτερης κατηγορίας όπως σας χρειάζονται για ένα χρονικό διάστημα? Στην ουσία αυτό γίνεται, αυτό στην ουσία. Δηλαδή, γιατί εμείς προσλαμβανόμαστε μία-δύο αναλόγως το χρονικό διάστημα, μία με 2 Μαΐου. Όταν ξεκινάμε και τελειώνουμε 31 Οκτωβρίου και μετά όλα τα παιδιά είμαστε ξεκρέμαστοι στην ουσία. Θα το πω όπως είναι αλήθεια. Όπως δηλαδή είναι, και δικαιούμαστε μόνο από ή 3 έως 6 μήνες επίδομα ανεργίας από τον ΟΕΔ, που στην ουσία πάλι το ίδιο το κράτος μας πληρώνει. Και εσείς παράλληλα ούτε εκπαιδεύεστε περισσότερο, όχι. Ούτε είστε ενεργοί πυροσβέστες όπως θα θέλετε. Όχι, είναι ο καθένας, είναι ο καθένας σπίτι του και άλλοι δουλεύουν, ψάχνουν, αλλά είναι δύσκολο να βρεις δουλειά για 6 μήνες, γιατί δεν θα σε πάρει κανείς για 6 μήνες. Ο κάθε ένας ιδιοκτήτης θέλει κόσμο να τον έχει για πολύ καιρό, δεν τον θέλει για 6 μήνες. Προφανώς. Οπότε μπαίνουν πολλά προβλήματα και στην καθημερινότητά σας και στον τρόπο επιβίωσής σας. Αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και μιλάμε βεβαίως για χρόνια πολύ δύσκολα. Αυτό. Και στην περιοχή μας και στον ομό γενικότερα. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Έχετε σκεφτεί και ως τομεάρχης εδώ της περιοχής και όχι μόνο να κάνετε κάποιες περαιτέρω κινήσεις είτε και προς τον Δήμο ή την περιφέρεια, να έχετε κάποιες συναντήσεις, ή αυτό αφορά καθαρά και μόνο το Πανελλήνιο Σωματείο των Πυροσβεστών και το ίδιο το Υπουργείο? Σαν Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών κάνουμε συναντήσεις με βουλευτές όσο μπορούμε και κατά τόπους. Mm-hmm. Προσπαθούμε με όλους τους τρόπους να λάβουμε μια ενημέρωση πρώτα απ' όλα και να γίνει και πράξη μετά όλο αυτό. Δηλαδή προσπαθούμε να αξιοποιηθούμε και να ξέρουμε για το μέλλον, τον μέλλον όλων των παιδιών, για τις οικογένειές μας. Μάλιστα. Πείτε μας δύο λόγια και για αυτό το σπουδαίο πράγμα, το να είναι κανείς πυροσβέστης και να είναι πάντα δίπλα στον συνάνθρωπο και στον πολίτη. Τι έχετε βιώσει, κάτι το οποίο σας έχει μείνει μέσα σας, ότι μέσα από μια περιπέτεια, μέσα από μια διαδικασία περάσατε και ένα μήνυμα, δώσατε και κουράγιο σε κάποιους ανθρώπους που σίγουρα πέρασαν ακόμη πιο δύσκολα, ειδικά πριν 2 χρόνια το 2021. Πείτε μας κάτι. Σίγουρα, για έναν πυροσβέστη πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ευχαριστώ, το μεγαλύτερο αυτό που παίρνουμε εμείς σαν τέτοιο, είναι το ευχαριστώ του κόσμου, δηλαδή η ευχαρίστηση. Ένα βλέμμα, ένα ευχαριστώ από τον πολίτη φτάνει για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή αυτό το πράγμα μας ευχαριστεί πάρα πολύ που βοηθάμε, γιατί είναι, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι λειτουργήμα. Ο πυροσβέστης ασκεί λειτουργήμα, δεν είναι εργασία, δεν μένει στις τάξεις της εργασίας. Και είναι πολύ σημαντικό, αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι μας.
Αυτό. Θα συνειδητοποιήσουν όλοι ότι ένας πυροσβέστης, ένας αστυνομικός και όχι μόνο ένας γιατρός, πρώτα και πάνω απ' όλα κάνουν λειτουργήμα και μετά είναι ένα απλό επάγγελμα. Στην ουσία είμαστε εδώ για να βοηθάμε τον πολίτη. Όσον αφορά βεβαίως το τι πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι πολίτες και πώς κινούμαστε και τι πρέπει, ποια είναι η δική μας συμπεριφορά, είμαστε σωστοί όπως πρέπει ή τα αφήνουμε όλα γιατί θα έρθει ο πυροσβέστης και θα το λύσει ή θα έρθει ο αστυνομικός αν είναι κάτι άλλο και θα το λύσει. Εμείς ως πολίτες είμαστε σωστοί, είμαστε εντάξει ή πρέπει και εμείς να αλλάξουμε κάπως τον τρόπο νοοτροπίας και σκέψης? Στο βαθμό που θα έπρεπε δεν είμαστε μιλάω και εγώ σαν πολίτης αυτή τη στιγμή, γιατί βεβαίως δεν είμαι στο σώμα αυτή τη στιγμή, είμαι 6 μήνες το χρόνο. Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί πιο πολύ ο κόσμος και να πάμε στο βαθμό που πρέπει για να μπορέσουμε να πάει μπροστά η κοινωνία μας. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Οπότε είστε σε μία αναμονή, είστε σε μία έτσι συνεχόμενη... είστε κι εσείς με ένα ερωτηματικό. Με ένα ερωτηματικό για το τι κάνετε, για το πώς προχωράτε, για το πώς συνεχίζετε. Και αυτό πρέπει με κάποιον τρόπο να λυθεί. Να λυθεί και να αλλάξει. Πρέπει να έχουμε ενημέρωση, να έχουμε αποτελέσματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μία άλλου είδους στήριξη από πλευράς πολιτείας, γιατί είναι και μια περίοδος όπου ακούμε διάφορα μέτρα και η κυβέρνηση στηρίζει την μία πλευρά, στηρίζει την άλλη πλευρά, προσπαθεί να βοηθήσει. Υπάρχει κάποια στήριξη προς εσάς, πέραν από το επίδομα των 6 μηνών, υπάρχει κάποια άλλη στήριξη οικονομικής φύσεως? Οικονομικής φύσεως όχι. Εμείς λάβαμε τώρα ένα επίδομα από το κράτος, το οποίο ήταν δασικό επίδομα, το έλαβαν όλοι οι συνάδελφοι. Και έχουμε τη στήριξη του αρχηγού μας, του κύριου Ράπανου. Έχουμε τη στήριξη και για το ηλικιακό και για εμάς σαν εποχικούς. Και θέλουμε και η φυσική ηγεσία τώρα να μας στηρίξει με πράξεις, να το δούμε στην πράξη, να μας αξιοποιήσει. Να σας αξιοποιήσει, νομίζω ότι είπατε την κατάλληλη λέξη, διότι η αλήθεια είναι ότι γενικά στην Ετωλοακαρνανία, όχι μόνο στο Αγρίνιο, αλλά γενικότερα στο νομό Ετωλοακαρνανίας, δυστυχώς υπάρχει έλλειψη και είστε λίγοι. Είστε πάρα πολύ λίγοι οι πυροσβέστες, οι εποχικοί πυροσβέστες, και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Σίγουρα, σίγουρα. Και είμαστε πανελλαδικά. Γενικά σαν προσωπικό. Ναι, δεν είναι μόνο, βεβαίως. Γενικά, γι' αυτό βγήκε και αυτό το κενό των 3.630 θέσεων, που είναι τα οργανικά κενά στην πυροσβεστική. Δηλαδή αυτά πρέπει να καλυφθούν. Και έχει υποθεί ότι θα γίνεται, όχι με μία, δεν θα γίνει με μία προκήρυξη. Αυτό θα γίνει με σταδιακό, δηλαδή 500 έως 700 θέσεις κάθε χρόνο. Απλά περιμένουμε να δούμε αυτό, αν θα γίνει στην πράξη τώρα. Μάλιστα. Εγώ εύχομαι, κύριε Τσέπα, να αλλάξει όλο αυτό, και αυτό θα αλλάξει σίγουρα μέσω της ίδιας της κυβέρνησης και της πολιτείας. Εκείνη ευθύνεται και πρέπει να πάρει μια οριστική απόφαση για την αξιοποίησή σας, όπως είπατε και εσείς, και για να μην είστε απλά εποχικοί πυροσβέστες, μη έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπως μας τονίσατε, και έχοντας την εκπαίδευση που χρειάζεται, την οποία επίσης δεν την έχετε στο βαθμό που θα έπρεπε. Που θα έπρεπε, ναι. Συμφωνώ. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά. Είναι εργαλεία για εσάς, για το επάγγελμά σας και τη δουλειά σας, και ταυτόχρονα για να αισθάνεται και ο πολίτης ακόμη πιο ασφαλής. Αυτό ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ευελπιστώ την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουν αλλάξει πολλά από τα σημερινά κακώς κειμένα και να έχει βρεθεί μια ουσιαστική λύση. Γιατί τον πυροσβέστη δεν τον χρειαζόμαστε μόνο, και τους εποχικούς πυροσβέστες δεν τους χρειαζόμαστε μόνο για ένα χρονικό διάστημα από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Σαφώς και δεν είναι μόνο για 6 μήνες που χρειάζεται ο πυροσβέστης, χρειάζεται όλο το χρόνο, κάθε στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο οι φωτιές το καλοκαίρι. Έτσι. Είναι και μετά τις καλοκαιρινούς μήνες, είναι οι πλημμύρες, είναι τα τροχαία ατυχήματα, ασανσέρ, τζάκια, οτιδήποτε έχει να κάνει. Δηλαδή έχει πολλά συμβάντα, και ειδικά με την κλιματική αλλαγή εκεί που έχει φτάσει, δεν είναι εποχικό. Δεν είναι εποχική, δηλαδή. Όσον αφορά τις πλημμύρες, μιας και το θέσατε, μπορεί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι καιρικές συνθήκες να είναι
πέραν του δέοντος καλές στην περιοχή μας και όχι μόνο. Ωστόσο, ξέρουμε ότι ο καιρός σίγουρα θα αλλάξει κάποια στιγμή, Ιανουάριος, και όλο αυτό μας φοβίζει. Ειδικά στο Αγρίνιο και στην Ιτωλό Ακαρνανία, αυτό πάντα μας φοβίζει. Μας φόβιζε και μας φοβίζει. Αν και γίνονται προσπάθειες και γίνονται έργα, ωστόσο, ο φόβος παραμένει. Τι πρέπει να προσέξουμε? Και τι πρέπει να προσέξει και η περιφέρεια και ο Δήμος και γενικότερα? Δεν έχει, πιστεύω, δεν έχει να κάνει μόνο με την προσοχή και με τη μελέτη και με τα έργα που σαφώς και κάνουν κάθε περιφέρεια, ο κάθε Δήμος. Απλά πιστεύω ότι το θέμα των πλημμύρων είναι φυσικό επακόλουθο των πυρκαγιών. Αφού θα κάνουν τα δέντρα, δεν υπάρχει κάτι για να σταματήσει τη ροή του νερού. Οπότε έχουμε τις πλημμύρες μετά, είναι φυσικό επακόλουθο. Δηλαδή πρώτα απ' όλα πρέπει να μην καίγονται τα δάση, να μην καίγονται τα δέντρα, για να μην έχουμε και άλλες καταστροφές μετά. Και είπατε νωρίτερα και για τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα πολλές φορές. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε βελτιωθεί? Πιστεύω ότι σαν κοινωνία δεν έχουμε παιδεία, σαν οδηγοί. Γι' αυτό υπάρχουν τόσο πολλά τροχαία. Αυτό είναι προσωπική μου γνώμη. Και γι' αυτό βλέπουμε συνέχεια τροχαία ατυχήματα, γιατί δεν είμαστε στο βαθμό που θα έπρεπε σαν κοινωνία. Δεν έχουμε παιδεία, όπως ξανά είπα. Και είναι φυσικό και επόμενο να έχουμε όλα αυτά τα τροχαία και τους θανάτους. Ή τα σοβαρά ατυχήματα, και έχει τύχει πολλοί συνάδελφοι, πολλοί εποχικοί, και εγώ ο ίδιος, να έχουμε πάει σε τροχείο με νεκρούς, με τραυματισμένους. Έχουμε πάει σε πάρα πολλά συμβάντα από το 2019 που έχουμε προσληφθεί μέχρι τώρα. Οπότε δηλαδή τα τροχεία δεν είναι μόνο το τέτοιο, γίνεται και τους 6 μήνες που είμαστε εμείς, έχουμε δει και εμείς πάρα πολλά. Έχουμε τύχει να πάμε σε πάρα πολλά συμβάντα και όχι απλά να βλέπουμε, να βοηθούμε. Κάνουμε έργο δηλαδή και εμείς. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα και στην οτροπία μας, και εμείς οι ίδιοι ως άνθρωποι, ως πολίτες. Αυτό πρώτα απ' όλα. Είναι το νούμερο ένα. Αλλά πρέπει και η ίδια η πολιτεία να αντιληφθεί ότι πρέπει και να ενισχυθούν οι πυροσβέστες γενικότερα, ο κλάδος της πυροσβεστικής να ενισχυθούν. Εδώ και η ανακοίνωση είναι ξεκάθαρη και τα κενά που υπάρχουν. Πρέπει λοιπόν κάτι να αλλάξει. Ευχόμαστε στο ξεκίνημα αυτού του νέου έτους, ευχή μας είναι αυτή, να αλλάξουν πράγματα, να αλλάξουν τα λεγόμενα κακό σχήμενα και να μην είστε μόνο πυροσβέστες για κάποιους μήνες. Να μπορέσετε κι εσείς να εξοπλιστείτε ανάλογα, να εκπαιδευτείτε ανάλογα και να επιτελείτε το έργο σας όπως θέλετε, σε καθημερινή βάση και όχι μόνο κάποιους μήνες το χρόνο. Ακριβώς αυτά που είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και εύχομαι πολύ σύντομα πολλά από αυτά που είπαμε να έχουν αλλάξει, αν όχι όλα, τα περισσότερα να έχουν βελτιωθεί. Εννοείται, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Το βασικό. Το βασικότερο. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.